Και μετά το μουσικό διάλειμμα να περάσουμε στην νέα ταινία μεγάλο μήκους του Νίκου Κουρού, της οποίας τα γυρίσματα ήδη ξεκίνησαν εδώ και ένα μήνα περίπου, μια ταινία με τίτλο «Μια νύχτα στην κόλαση». Το πού κινείται η ταινία και το θέμα της ταινίας, αλλά και το cast, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ σημαντικό και σε ρόλους έκπληξη κάποια ονόματα πραγματικά πολύ γνωστά. Θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Κουρού, σκηνοθέτη, σεναριογράφο και ηθοποιό. Νίκο, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι συνεχίζεις ακάθεκτος. Όσο μπορούμε, δυνάμεις έχουμε, θέληση έχουμε, γιατί να μην συνεχίσουμε. Έτσι. Το παλεύουμε δηλαδή, γιατί τίποτα δεν είναι πλέον εύκολο. Όσο πάντα πράγματα δυσκολεύουν από κάθε άποψη. Όχι, βέβαια. Αλλά ξέρετε ότι εμένα η αγάπη μου για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη τέχνη είναι, δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε όλο και κάτι θα προσπαθώ. Άσχετα αν το τελειώσω ή όχι, σημασία έχει η διαδρομή που λέμε. Έτσι, ένα αυτό και ένα ότι και η δύναμη που σου δίνει και η δύναμη που παίρνεις από τις ταινίες που ήδη έχουν προβληθεί και από την πορεία τους μέχρι τώρα, την ανταπόκριση του κόσμου, νομίζω ότι είναι πραγματικά και αυτό ένα πολύ ενθαρρυντικό σημείο. Ναι, θα έλεγα η δύναμη που παίρνω από το έμψυχο υλικό, από τους συντελεστές πρώτα απ' όλα. Γιατί όταν βλέπεις ότι υπάρχουν παιδιά που είναι, έχουν την ίδια αγάπη με σένα για το συγκεκριμένο αντικείμενο, και εσύ γίνεσαι ακόμα πιο δυνατός. Και φυσικά όταν υπάρχει και απήχηση από τον κόσμο, ακόμα καλύτερα. Έτσι είναι. Μια νύχτα λοιπόν στην κόλαση, η νέα ταινία, θα είναι μεγάλο μήκους. Θα είναι μεγάλο μήκους. Θα έχει θέμα της στο τέρας, κατά την γνωστή φράση του Χατζηδάκη. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Εκεί έπλασα ένα μύθο, μια φανταστική ιστορία, την οποία θα τη γυρίσουμε με πολλούς συμβολισμούς. Θα είναι μια ταινία τρόμου και φανταστικού. Αφαιρετικού τρόμου, όχι με ειδικά εφέ και λοιπά, αλλά με ατμόσφαιρα, με σκιές, κάπως έτσι το έχω φανταστεί και κάπως έτσι το δημιουργούμε. Και συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες. Ναι, για αυτή τη φορά είχαμε βέβαια στην Ουτοπία τη συμμετοχή της Ελένης της Βουδουράκη πρόπερση, που είναι επαγγελματίας μεσόφωνος κλπ. Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να έχουμε και πολλούς και αξιόλογους αγαπητούς ηθοποιούς, επαγγελματίες, πρώτη και καλύτερη η Κέτη Φίνου, η οποία με πολύ χαρά αποδέχτηκε την πρότασή μας να συμμετάσχει χωρίς καμία οικονομική απολαβή και να είναι και αυτή στην ομάδα μας, σε έναν πολύ δύσκολο ρόλο, ρόλο κλειδί για την ταινία, που είναι και ο κεντρικός ρόλος της ταινίας. Κάνει μια γερόντισσα 80 και χρόνων. Ήρθε η Κέτη, κάναμε τα γυρίσματα στην Αθήνα, τη βάψαμε με πολύ έτσι βάρη μακιγιάζ, την ντύσαμε με έτσι ένα ρουχισμό ανάλογο της ηλικίας που υποδίεται. Είχαμε και τις δυσκολίες των γυρισμάτων, αλλά η Κετούλα ανταποκρίθηκε και ξανά στις λήψεις, με πάρα πολύ καλή διάθεση. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο η Κέτη Φινού. Και ήθελα να σας το ρωτήσω κιόλας, πώς κυλούν τα γυρίσματα. Έτσι, τα πρώτα, πώς τα είδες? Εντάξει, με τα καλά και τα άσχημα, με τις δυσκολίες και αυτά, κυλούν πάντως. Δηλαδή αυτό που θέλουμε να έχουμε στο τέλος, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς ξεκινάμε από το μηδέν, δεν έχουμε μέσα, δεν έχουμε τίποτα, και από αυτό το τίποτα προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα που θέλουμε. Ωστόσο υπάρχει έμψυχο υλικό και θα ήθελα λίγο να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, τους συντελεστές. Να πούμε στους τεχνικούς πρώτα, στα γυρίσματα της Αθήνας, διευθυντής φωτογραφίας κάμερμαν ο Νεκτάριος ο Σουλδάτος, τους φωτισμούς τους έκανε ο Παναγιώτης ο Μανούσης, ο πολύ καλός μας φίλος εδώ στην Κοζάνη, τον ξέρουμε τον Παναγιώτη. Μας έφερε τα φώτα του στην κυριολεξία και μεταφορικά. Καλλιτεχνική διεύθυνση ο Χάρης ο Καραουλάνης, σκηνικά η Αναϊκούρα. Το μακιγιάζ της κυρίας Φίνου επιμελήθηκε η Ελένα η Τσαπαρονή, η οποία είναι συμπατριώτησα κι αυτή. Στον ήχο η Γεωργία Δαμίγου, ο Στέλιος Καπαντάης και ο Γιάννης Δήμας. Και στους ηθοποιούς, εκτός από την Κετούλα, συμπροταγωνιστεί και η Αλίκη Παπαχελά, ένα πρόσωπο της επικαιρότητας,
την ξέρουμε την αλήθεια από την εχθρή αυτή κατάκτηση του City Plaza, γιατί είναι η ιδιοκτήτρια του City Plaza η αλήθεια, αλλά όλα τα αυτά είναι και μια πολύ καλή ηθοποιός, βέβαια τα έχει παρατήσει εδώ και πολλά χρόνια. Και έτσι λίγο διαβάζοντας την ιστορία μας, έτσι της άρεσε και λέει θα συμμετάσχω. Εξαιρετική ηθοποιός και η Αλίκη. Να πούμε ότι σύντομα να βρει το δίκιο της, γιατί αν το θέμα περάσει έτσι στα ψηλά γράμματα, μετά νομίζω θα έχει εξέλιξη αυτό και θα έχει επίπτωση και σε όλους μας όσον αφορά το θέμα της, της προσωπικής περιουσίας. Αυτό πανασπάσουν αυτοί οι υποτιθέμενοι αλληλέγγυοι, γι' αυτό και με πρόσχημα την αλληλεγγύη και έχοντας κάποιους πρόσφυγες που δεν ξέρουν τι γίνεται, βγάζουν αυτή τη στιγμή χρήματα εις βάρος της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου. Μια κατάληψη χωρίς... μια κατάληψη που έχει συνεργασία με ξένες ΜΚΟ της Γερμανίας, με κόσμο και από εδώ. Ένας εσχρός πόλεμος που γίνεται στην Αλίκη εδώ και ένα-ενάμισο χρόνο. Τις λένε διάφορα, τις καταλογίζουν διάφορα. Η ίδια η Αλίκη βέβαια κάνει μια πλακίτσα με το συγκεκριμένο για όλα αυτά η παπαχελά. Και γελάμε όλοι μαζί, ας πούμε, με αυτό, γιατί έχει και πάρα πολύ χιούμορ η Αλίκη. Τις ευχόμαστε και θα είμαστε δίπλα της να βρει το δίκιο της, αυτό που πρέπει να είναι και αυτό που της αρμόζει. Βέβαια. Και επίσης και η Άννα η Πορφύρη, μια νεότερη ηθοποιός που την είχαμε και εδώ στο Δικαστή Κοζάνης πριν πολλά χρόνια, που πρωταγωνιστήκε αυτή στην ταινία. Τώρα να πούμε και λίγο για τους Κοζανίτες συντελεστές. Τους μέχρι στιγμής, δηλαδή θα πω αυτούς που έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής. Στη διεύθυνση φωτογραφίας εδώ στην Κοζάνη, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσαρίδης και ο Μιχάλης ο Τεμέλκος. Τον ήχο επιμελείται ο Δημήτρης Κουλούμπος και η Ελένη Φασούλα. Και τα κοστούμια και τα σκηνικά η Εύη Χλιαρά. Στις σκηνές που έχουμε γυρίσει μέχρι στιγμής έχουν συμμετάσχει ο Γιώργος ο Κοντορίκος, ο Γιώργος ο Παφίλης, ο Βαγγέλης ο Τζιμόπουλος, ο Δημήτρης ο Σιντουκάς, ο Μάικς ο Δαβιδόπουλος, ο Τόλης ο Σχεραμπής, ο Γιάννης ο Κυπρέος, ο Νίκος Καμπέρης και ο Βασίλης Νικολάου, ενώ αναμένονται και άλλοι, η Πίστη Κρυσταλίδου, ο Κωνσταντίνος ο Ιωαννίδης. Ακόμα δεν τα έχουμε κάνει αυτά τα γυρίσματα. Εν καιρό. Σιγά σιγά. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα που πάμε να κάνουμε, είμαι σίγουρος ότι θα το ξεφύγουμε. Εγώ έχω βάλει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε τελειώσει τα γυρίσματα, αλλά επειδή έχουμε πάρα πολλά εξωτερικά γυρίσματα και όπως καταλαβαίνετε δεν μας βοηθάει και ο καιρός ιδιαίτερα. Ναι, μέχρι τώρα όχι βέβαια. Βροχές, κακοκαιρία κλπ. Πάμε αναβολή προς αναβολή. Θα κάνουμε και ανοιχτό κάλεσμα. Να έρθει να συμμετάσχει όποιος θέλει. Θέλουμε να αποκτήσει έτσι και ένα κοινωνικό χαρακτήρα αυτό το πράγμα που κάνουμε. Να γίνει ένα κοινωνικό δρόμενο όπως γίνει και η ουτοπία. Και βέβαια το budget είναι ένα ερωτηματικό. Το budget είναι μηδενικό. Δεν είναι ερωτηματικό, είναι μηδενικό. Εγώ το είπα πιο ευγενικά. Λοιπόν, όντως είναι. Όπως κάνουμε μέχρι στιγμής, έτσι ξεκινάει. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το έμψυχο υλικό που έχουμε. Αυτό κάνει το budget, το δικό μας τουλάχιστον. Όμως όταν θέλουμε μπορούμε. Και χωρίς λεφτά. Και με την αυτοδιαχείριση. Είναι ένας τρόπος που ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε σε πολλές ενέργειες, σε οτιδήποτε κάνουμε πλέον. Είμαι κάποιους χορηγούς, δεν ξέρω πώς τη σκέψη υπάρχουν. Οι χορηγοί θα σου φέρουν τα μέσα. Θα τα μέσα, φέρουν έτσι. Κάμερα, θα σου φέρουν τα υλικά. Ας πούμε. Τα υλικά. Ναι. Ναι. Αμοιβές όμως χρηματικές, δυστυχώς, στην παρούσα δεν υπάρχουν. Ναι. Νομίζω ότι και έτσι θα προχωρήσει όπως προχώρησαν και οι άλλες, παρόλο που είναι και μια ταινία μεγάλο μήκους και νομίζω ότι... Είναι πιο δύσκολο το εγχείρημα. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Είναι πιο δύσκολο, ναι. Ναι. Και θέλει περισσότερο χρόνο και θα, δηλαδή προτιμώ ίσο και πολύ αν χρειαστεί, για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε έτσι θα συνεχιστεί, ναι, από εδώ και πέρα. Έχουμε δουλειά πολύ μπροστά μας. Ιστορία, ακριβώς. Υπάρχουν κάποια μελλοντικά σχέδια για τις προηγούμενες, κάτι που συνορίζονται, που μπορούμε να το γνωρίζουμε. Ακόμα για τις προηγούμενες, οι προηγούμενες εξακολουθούν και παίζουν σε κάποια φεστιβάλ. Τα αναφέρουμε κατά καιρούς όταν παίζουν. Τώρα πλέον εντάξει, κοιτάμε όμως μπροστά. Εγώ δεν κοιτάω πίσω στα προηγούμενα. Κοιτάω μπροστά, στο τι θα κάνουμε μπροστά και στο πώς θα το κάνουμε. Να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
να μας βγάλει όλους ασπροπρόσωπους και να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Μια νύχτα λοιπόν στην κόλαση, μια ταινία που έχει ήδη ξεκινήσει. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε κάθε επιτυχία, μια καλή πορεία, καλή διαδρομή, όπως είχαν και οι προηγούμενες, και ακόμη φυσικά περισσότερο. Θα είμαστε εδώ για... Ακριβώς. Θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε καινούριο προκύψει, σαν είδηση. Στη διάθεσή σας, ό,τι χρειαστείτε. Και να τα λέμε και πάλι, γιατί μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι δουλειές του Νίκου, του Κουρού, που είναι σημείο αναφοράς για την πόλη μας στον κινηματογράφο και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά.